Είπαμε επαγγελματίες, ανθρώπους αγοράς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μαριάνθη Σέρεσλη, η οποία είναι υπεύθυνη καταστήματος με νηφικά βαφτιστικά. Και ο γάμος βάφτιση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στη ζωή του ανθρώπου και βέβαια στη ζωή του ανθρώπου σήμερα σε εποχή πανδημία, σε εποχή κορονοϊού. Είδατε πέρυσι τι είχε γίνει με τους γάμους, με τις βαφτίσεις. Πολλά μυστήρια ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν, άλλαξαν τα σχέδια των μελώνυμφων μάλλον ζευγαριών. Να δούμε τι γίνεται φέτος. Κυρία Σέρεσλη, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα. Λέγαμε λοιπόν ότι πόσο δύσκολο είναι να οργανώσεις ένα γάμο και να κάνεις αυτά που θες να κάνεις τέλος πάντων ή που ονειρεύεσαι να κάνεις σε εποχές κορονοϊού και σε εποχές πανδημίας. Εσείς που έρχεστε καθημερινά φαντάζομαι σε επαφή με νεαρά ζευγάρια, πώς το βλέπετε, πώς το βιώνουν οι νέοι άνθρωποι όλο αυτό? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε ένα πολύ δύσκολο χρόνο και με όλο αυτό που ζούμε πάγωσαν όλα, πόσο μάλλον οι γάμοι, οι βαφτίσεις, γενικά οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Ναι, βέβαια. Από το λίγο χρόνο όμως που ξεκινήσαμε και κάνουμε τα click-in ραντεβού μας, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν σταματάει τη ζωή και την αγάπη τίποτα. Βλέπω ότι, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι μόλις οι συνθήκες του επιστρέψουν θα ζήσουμε φέτος ένα wedding boom. Α, δηλαδή θα έχουμε πολλούς γάμους, βλέπετε, θα το καλοκαίρι. Θα έχουμε πάρα πολλούς γάμους, γιατί ακυρώθηκαν αρκετοί από πέρυσι, είναι και η φετινή, οπότε θα έχουμε πολλή κίνηση φέτος. Μάλιστα. Πέρυσι, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πέρυσι λοιπόν τέτοια εποχή, φαντάζομαι ότι καλά, πέρυσι τέτοια εποχή τα πάντα είχαν παγώσει, γιατί πλησιάζαμε προς το lockdown. Είχαμε αρχίσει να έχουμε και ακυρώσεις γεγονότων και γάμων, ας πούμε. Ήταν όλα πολύ, κινόντουσαν όλα πολύ διστακτικά αυτή την εποχή πέρυσι και περίμενε ο κόσμος να δει τι θα συμβεί και πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Το καλοκαίρι τώρα που μπήκαν οι περιορισμοί. Το καλοκαίρι όμως, όντως αρκετοί γάμοι ακυρώθηκαν, γιατί εντάξει, κάποια ζευγάρια ήθελαν να κάνουν το γάμο όπως τον είχαν φανταστεί, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι θα το έκαναν με 50 ανθρώπους, με 60, με λίγα άτομα τέλος πάντων, οπότε αρκετοί γάμοι ακυρώθηκαν. Το χειμώνα, μέσα στο χειμώνα, πώς ήταν η κατάσταση για τα δικά σας τα καταστήματα? Τίποτα, ήταν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ήμασταν κλειστά τους περισσότερους μήνες και ανοιχτά να ήμασταν, βέβαια δεν υπήρχε η διάθεση για κάτι τέτοιο, ήταν όλοι στραμμένη στον ιό και στην κατάσταση πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Από πότε άρχισε να αλλάζει το κλίμα, δηλαδή εσείς από πότε αρχίσατε να βλέπετε ότι κάτι αλλάζει, βρε αδερφέ, κάτι αισιόδοξο έρχεται? Αυτό το βλέπαμε και τους μήνες που ήμασταν κλειστά, δηλαδή το ενδιαφέρον από τις νύμφες δεν είχε πάψει. Απλά δεν μπορούσαν να γίνουν τα ραντεβού. Ήμασταν με τους περιορισμούς που είχαμε και αγωνιούσαν, έπαιρναν τηλέφωνα, μηνύματα, πότε, πώς μπορούμε να κάνουμε ραντεβού, αλλά περίμεναν την ώρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά, μπορέσαμε να τα ξεκινήσουμε. Ναι, ωραία. Μετά ανοίξαν τα καταστήματα μετά το Φλεβάρι, ας πούμε, λίγο που βγήκαμε και εμείς από το κόκκινο, και τώρα έχουμε και το click-in για τα καταστήματα ενδυμάτων. Άρα μπορούν οι κοπέλες και τα ζευγάρια, γιατί δεν είναι μόνο οι κοπέλες, είναι και τα αγόρια μαζί, φαντάζομαι, μαζί έρχονται για να δουν τα διάφορα γαμήλια, αξεσουάρ. Γιατί το νηφικό δεν πρέπει, όπως λένε, να το βλέπουν οι γαμπροί. Α, μάλιστα. Στη συνέχεια έρχονται και οι γαμπροί μας. Μάλιστα. Πώς βλέπετε λοιπόν, έχουν αρχίσει να έρχονται, έχετε τακτικά ραντεβού, τι γίνεται στα καταστήματα αυτές? Είναι πάρα πολλά τα ραντεβού, μεγάλη πίεση, γιατί εντάξει, ο καιρός πλησιάζει που θα ξεκινήσουν τα μυστήρια και όλες έχουν το άγχος να βρουν το νηφικό τους, να τακτοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν μπροστά τους. Μάλιστα. Από πότε θα ξεκινήσουν οι γάμοι τώρα, έτσι όπως τα βλέπετε εσείς, δηλαδή οι ημερομηνίες που σας δίνουν οι νύφες ποιες είναι, από το Πάσχα και μετά? Από το Πάσχα και μετά, σιγά σιγά, αλλά επειδή φοβούνται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους πρώτους μήνες τους, συνήθως πάμε μέσα στο καλοκαίρι τους περισσότερους γάμους. Δηλαδή από τον Ιούνιο-Ιούλιο, έτσι? Ναι, Ιούνιο-Ιούλιο, Αύγουστο-Σεπτέμβρη, τώρα έχουμε κλείσει αρκετούς γάμους και για τον Οκτώβρη, αλλά και είναι λίγο επιφυλακτικές. Μήπως είναι ο καιρός δηλαδή περίεργος μέχρι εκείνη την εποχή, μάλιστα.
Καλά, εντάξει, και ο Οκτώβρη συνήθως εδώ στην Ελλάδα καλοκαίρι είναι, έτσι, συνήθως. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Τι σας λένε τώρα, προβληματίζονται για τους καλεσμένους, για το πόσοι θα είναι στην εκκλησία, εκφράζουν τέτοιους προβληματισμούς, τις βλέπετε αγχωμένες, πώς τις βλέπετε όταν έρχονται? Εντάξει, υπάρχει κάποιο άγχος, για να λέμε την αλήθεια, αλλά έρχονται τόσο ευτυχισμένες, τόσο χαρούμενες, προσδοκούν να βρουν το πιο όμορφο νηφικό για τη μέρα τους. Και εντάξει, το άγχος μπαίνει λίγο στην άκρη. Πρέπει να δουν τη διαδικασία. Ναι. Τι ζούνε τη διαδικασία πλέον οι νέες κοπέλες με όλα αυτά που συμβαίνουν? Γιατί η διαδικασία της επιλογής του νηφικού, της επιλογής των διαφορών αξεσουάρ, το μακιγιάζ, τα χτενίσματα, ξέρετε τώρα εσείς πώς είναι οι νύφες, είναι μια πολύ όμορφη και αγχωτική διαδικασία για όσες την έχουμε περάσει. Αλλά το ζούνε σήμερα οι νέες κοπέλες όλο αυτό? Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τα νέα παιδιά να κάνουν το δικό τους όνειρο. Το ζούνε στην κυριολεξία. Το ζούνε. Έρχονται με πολλή διάθεση, με όρεξη, πέρα από το ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού ότι θα πιθανόν να υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, αλλά το ζούνε. Κυρία Σέρεσλη, έχουμε συνηθίσει τους γάμους τα τελευταία χρόνια να είναι τεράστια κοινωνικά γεγονότα, με πυροτεχνήματα, με τεράστιες εκδηλώσεις, δεξιώσεις, πάρτι κλπ. Η πανδημία, έτσι όπως εξελίχθηκε από πέρυσι και εξελίσσεται και φέτος, με τους περιορισμούς, έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ζευγαριών ίσως στο να κάνουν ένα διαφορετικό είδος γάμου? Υπάρχουν και αυτά τα ζευγάρια που θέλουν κάτι πιο μαζεμένο, κάτι πιο ήρεμο. Ναι. Αλλά υπάρχει ακόμα και η τάση να θέλουμε όλα να τα κάνουμε στο γάμο. Μια φορά το κάνουμε και θα το προσπαθήσουν. Τώρα ελπίζω οι συνθήκες να είναι τέτοιες που να τους το επιτρέψουν. Μάλιστα. Και να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο που αφορά καθαρά το επαγγελματικό κομμάτι και τα καταστήματα που έχουν γαμήλια και βαφτιστικά ήδη. Τι γίνεται, εσείς τώρα από πέρυσι μπήκατε σε μια κρίση, έτσι πάρα πολύ, μια δύσκολη περίοδο και τα οικονομικά και ο τζίρος θα ήταν μειωμένος. Πώς μπορέσατε και επιβιώσατε όλο αυτό το διάστημα? Και δεν ξέρω αν τα δικά σας καταστήματα πήρανε κάποιες αποζημιώσεις από το κράτος, όχι αποζημιώσεις, αυτές τις επιστρεπτές, προκαταβολές και όλα αυτά. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αρκετά καταστήματα πήραν από τον κλάδο μας, όσα πήρανε βέβαια. Δεν είναι ικανά αυτά να καλύψουν τα κενά που έμειναν, υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν κλειστά. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, το παλέψαμε και ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε κάποια ίσως από το χαμένο έδαφος της περσινής περίοδου, έστω ένα κομμάτι θα το κερδίσετε. Όχι όλο, αλλά ένα μέρος. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Ότι ό,τι μας στέρισε το 20 θα μας το δώσει το 21. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μ' αρέσετε κυρία Σέρεσλη γιατί είστε αισιόδοξοι. Σας ακούω έτσι αισιόδοξοι και λέτε ότι εντάξει, θα το παλέψουμε όπως και να έχει. Να σας πω, έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Ακριβώς, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να κλείσουμε έτσι. Να πούμε και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Τι νηφικά φέτος είναι στη μόδα? Είναι μόδα τα χρώματα, είναι μόδα το λευκό? Πώς είναι, τι επιλέγουν οι νύφες? Πάντα δεσπόζει το λευκό, που πια λευκό λίγο κυκλοφορεί, το ιβουάρ. Αυτό είναι το χρώμα που οι περισσότερες νύφες προτιμούν. Άσχετα αν οι εταιρείες θα ρίξουν λίγο χρωματάκι μέσα για να δώσουμε λίγη ένταση. Το ιβουάρ όμως είναι το χρώμα που επικρατεί. Ναι. Και από οι τάσεις βέβαια δεν υπάρχουν τάσεις μόδα στον νηφικό, φαντάζομαι. Δεν υπάρχουν τάσεις, ναι. Αυτό που λένε τι μόδα είναι φέτος, εγώ δεν νομίζω ότι έτσι είναι. Κάθε κοπέλα είναι πώς το έχει ονειρευτεί, τι ταιριάζει στο σωματότυπό της. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο, όχι μόδα νομίζω. Οι τιμές πώς είναι στα νηφικά, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα φαντάζομαι και για ενοικίαση και για αγορά και πώς είναι αυτή την περίοδο, ας πούμε, χωρίς να μας δώσετε έτσι? Πάντα υπήρχε η δυνατότητα και της αγοράς, αλλά οι περισσότερες νύφες προτιμούν το ενοίκιο και από πλευράς οικονομικής, αλλά πολλές σου λένε και τι να το κάνω μετά, θα γυρνάει από εδώ από εκεί, έτσι ακούμε να κουβεντιάζουν όταν έρχονται. Οι τιμές σε σχέση με πολλά χρόνια πριν είναι πολύ καλύτερες. Ναι.
Ναι, έχει βελτιωθεί δηλαδή η εικόνα της. Είναι, είναι κάπως πιο προσιτό πλέον το νηφικό, έτσι, ναι, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Και να σας πω, υπάρχουν και πολλές προσφορές στα νηφικά που ο καθένας βρίσκει σε όποια τιμή θέλει. Και στο στυλ το δικό του, δηλαδή. Βεβαίως, για όλα τα γούστα και όλα τα πορτοφόλια, έτσι όπως μας το περιγράφεται. Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο. Πείτε μου, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σας ζήτησε σε νύφη το τελευταίο διάστημα? Υπάρχει κάτι έτσι που σας έκανε εντύπωση και σας έμεινε στο μυαλό? Να σας πω, όχι. Ζητάνε τα περισσότερα κορίτσια ό,τι είναι πιο απλό και λιτό. Α, δεν ζητάνε εξεζητημένα και περίεργα πράγματα, όχι, έτσι. Όχι, όχι. Μπορεί οι μαμάδες να θέλουν λίγο έτσι το πιο νηφικό και να τις επηρεάζουν κάπως, αλλά τα περισσότερα κορίτσια είναι υπέρ του απλού. Mm-hmm. Οι νύφες έρχονται μόνες ή έρχονται με μαμάδες και φίλες? Πώς είναι τώρα τα πράγματα? Μαμάδες και φίλες. Πολύ λίγες μόνες. Πολύ λίγες μόνες. Ε. Οι περισσότερες θέλουν και κάποιον δίπλα τους. Έτσι, θέλουν μια γνώμη. Θέλουν τη δεύτερη γνώμη, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι μας φτιάξατε τη διάθεση. Μπήκε λίγο η άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί πήγε το μυαλό μας σε γάμους, δεξιώσεις, έτσι όμορφα μπήκε, πράγματα. Μπήκε και θα είναι, νομίζω, μια πολύ όμορφη χρονιά στο κομμάτι το δικό μας φέτος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σέρεσλη, που ήσασταν κοντά μας και μας φέρατε λίγη γαμήλια αύρα στην εκπομπή μας. Χαρά, αισιοδοξία, γέλια και πάντα με υγεία. Νομίζω έτσι πρέπει να πορευτούμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.